Λέω να ξεκινήσουμε τη συνέντευξή μας για τη Χρυσή Αυγή με ένα ζήτημα της επικαιρότητας, με δύο μάλλον ζητήματα της επικαιρότητας. Το πρώτο είναι ότι ο Ηλίας ο Κασιδιάρης απειλάγει από τις κατηγορίες για τον ξυλοδαρμό online της Λιάνας Κανέλη τον Ιούνιο του 2012. Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν στοιχειοθετείται επικίνδυνη σωματική βλάβη. Θα ήθελα από εσάς ένα σχολιασμό της αδικαστικής αυτής απόφασης. Με τον τρόπο που διεξάχθηκε η δίκη για την επίθεση του Κασιδιάρη, το αποτέλεσμα ήταν προδιαγεγραμμένο. Δεν εννοώ μονάχα την παρουσία δεκάδων χρυσαυγητών στο ακροατήριο, οι οποίοι ασχημονούσαν και φώναζαν, προκαλώντας το γνωστό κλίμα μέσα στο δικαστήριο, όσο την διάθεση της έδρας και της Προέδρου και του Εισαγγελέα να αντιμετωπίσουν την επίθεση αυτή ως ένα στιγμιαίο συμβάν, το οποίο προκλήθηκε ενδεχομένως από μια έκρηξη κάποιου ατόμου, του Κασιδιάρη εν προκειμένου, και το οποίο είχε μόνο μια ηθική απαξία. Και περιορίστηκε το δικαστήριο να συζητάει αν επρόκειτο για ένα ή για πέντε χτυπήματα, αν ήταν ανοιχτή ή κλειστή η γροθιά του Κασιδιάρη την ώρα του χτυπήματος, και άκουσε μάλιστα με ενδιαφέρον τον μάρτυρα που πρότεινε ο Κασιδιάρης, ο οποίος ήταν ένας ιδιώτης ιδιωτικοδικαστής, ο ίδιος που είχε καταθέσει πριν από λίγους μήνες ότι το μαχαίρωμα στο λαιμό ενός χρυσαυγήτη προς ένα μαθητή στο Παλαιό Φάληρο ήταν μια απλή σωματική βλάβη, εφόσον δεν ήταν βαθιά η μαχαιριά. Το ζήτημα αυτής της δίκης ήταν ότι ο Κασιδιάρης στην πραγματικότητα δεν ενεργούσε ούτε υπό συνθήκες οργής, ούτε ευνηδιάστηκε από οποιαδήποτε φράση της Ρένας Δούρου ή μια στάση της Λιάνας Κανέλη. Ήταν απολύτως προσχεδιασμένη αυτή η επίθεση και αυτό αποδεικνύεται από δημοσιεύματα της ίδιας της εφημερίδας, της Χρυσής Αυγής, η οποία πρόβαλε μια αντίστοιχη επίθεση του Βλάντιμιρ Ζιρινόφσκι, του ακροδεξιού Ρώσου, ο οποίος διατηρεί σχέσεις μέχρι σήμερα με τη Χρυσή Αυγή. Αυτή η επίθεση έγινε πάλι on camera το 1995 και η Χρυσή Αυγή πρόβαλε στην εφημερίδα της ότι έτσι πρέπει να απαντάνε οι εθνικιστές στις προκλήσεις. Δηλαδή, αποδεικνυόταν ότι ήταν μια πλήρως προσχεδιασμένη επίθεση για λόγους τηλεοπτικής επίδειξης ισχύως. Αυτό απαγόρευσε το δικαστήριο να ακουστεί μέσα στην αίθουσα. Όπως επίσης απαγόρευσε να ακουστεί και το ότι ο Μιχαλολιάκος ένα χρόνο πριν από την επίθεση Κασιδιάρη, το Μάιο του 2011, σε δημόσια εκδήλωση της οργάνωσής του, είχε πει ναι, θα τους χαστουκίσουμε, θα επιτεθούμε σε αυτούς, εννοούσε τους βουλευτές, για να δείξουμε ποιοι είμαστε. Αλλά αν δεν δει κάποιος αυτά τα δεδομένα, δεν μπορεί να καταλάβει την επίθεση Κασιδιάρη και επομένως μπορεί να οδηγηθεί σε αυτό που κατέληξε το δικαστήριο. Θέλω να πω, δηλαδή, έχει αρκετές φορές πάει στα δικαστήρια ο Κασιδιάρης. Έχει ποτέ καταδικαστεί για οτιδήποτε? Όχι, δεν έχει καταδικαστεί και μάλιστα την 5η-12 Μαρτίου εκδικάζεται μία μάρτης η οποία κατέθεσε εναντίον του για μια υπόθεση ληστείας. Η ίδια τώρα έχει βρεθεί στο εδόλιο με την κατηγορία της ψευδορκίας και της συκοβατικής δυσφήμισης. Έχει δηλαδή αντιστραφεί η εικόνα, εμφανίζεται ως θύμα ο Κασιδιάρης. Έχει κάνει και στην εφημερίδα μας, στο διευθυντή της και σε μένα, μήνυση. Βεβαίως εμείς απαλλαχθήκαμε από το δικαστήριο, αλλά το ότι έφτασε αυτή η υπόθεση για ένα βίντεο του Κασιδιάρη στο ακροατήριο λέει πολλά
για τον τρόπο που διεξάγεται αυτή η έρευνα για την Χρυσή Αυγή. Ξέρετε, επειδή ακριβώς υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα σε σχέση με την ελληνική δικαιοσύνη και πώς αντιμετωπίζει τους Χρυσαυγίτες. Εδώ πέρα, πριν από κάποιες μέρες, δύο εισαγγελείς πρότειναν την αποφυλάκηση, με περιοριστικούς βέβαια όρους, των στελεχών, των ηγετικών στελεχών της Χρυσής Αυγής που κατηγορούνται για σωρή εγκληματικών πράξεων, γιατί παρήλθε το 18μήνο της προφυλάκησης. Πιθανότητα μάλιστα ο δολοφόνος του Φίσα, ο Ρουπακιάς, να φεθεί και αυτός ελεύθερος. Το ερώτημα είναι το εξής. Όταν σε αναρχικούς ή τρομοκράτες εντός ή εκτός εισαγωγικών, να θυμηθούμε τον αναρχικό Κωνσταντίνο Σακά, που βρίσκαν συνεχώς δικαιολογίες για να τον κρατάνε προφυλακισμένο και μετά το 18μήνο. Γιατί υπάρχει πολιτική διάσταση, δηλαδή οι εισαγγελείς λειτουργούν με πολιτικά κριτήρια, δηλαδή οι αναρχικοί είναι καταδικαστέοι, ενώ οι χρυσαυγίτες χαϊδεύονται. Η γνώμη μου είναι ότι καλώς οι εισαγγελείς ζητούν την αποφυλάκηση μετά το 18μήνο σε αυτή την περίπτωση. Αλλά όπως σωστά είπατε, αυτό πρέπει να τηρείται για όλους και όχι ειδικά για τους χρυσαυγίτες. Ήδη υπάρχει εξ αρχής μία θετική υπέρ των χρυσαυγητών διάκριση. Παραπέμφθηκαν με το 187-1 του ποινικού κώδικα και όχι με το 187-α που είναι ο ισχύον τρομονόμος ή αντιτρομοκρατικός νόμος, με το οποίο παραπέμπονται όλες οι οργανώσεις και μέλη, φερόμενα μέλη οργανώσεων ένοπλων ή οργανώσεων βίας της αριστεράς και του αναρχικού χώρου. Δηλαδή είναι πιο ευνοϊκός ο άλλος νόμος. Το 187-1 με το οποίο παραπέμφθηκαν είναι πιο ήπιος νόμος και κανονικά θα έπρεπε, εφόσον υπάρχει ο άλλος, ο οποίος και αυτός ταιριάζει γάντι στην περιγραφή των αδικημέτων και του τρόπου δράσης της οργάνωσης αυτής, θα έπρεπε να έχει εφαρμοστεί. Άρα υπάρχουν πράγματι δύο μέτρα και δύο σταθμά, όμως νομίζω ότι η δικιά μας θέση θα έπρεπε να είναι να εφαρμοστούν αυτά που εφαρμόζονται τώρα για τους χρυσαυγίτες και για όλους τους άλλους. Ξέρετε, το λέω αυτό γιατί υπάρχει εδώ πέρα μια τερατώδη ολιγορία της δικαιοσύνης, δηλαδή μιλάνε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν προφυλακιστεί το Σεπτέμβριο του 2013, τότε λέγανε ότι η δίκη θα γίνει το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, μας πέρασε του προηγούμενου χρόνου, τώρα πάει η δίκη για το τέλος Απριλίου και βλέπουμε. Υπάρχει μια. Ο Υπουργός βέβαια Δικαιοσύνης, ο κ. Παρασκευόπουλος, είπε ότι το πρόβλημα είναι η υποστελέχωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της δικαιοσύνης γενικότερα. Αυτό είναι ο μόνος λόγος δηλαδή, που καθυστερεί τόσο πολύ η διαδικασία. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο η υποστελέχωση. Νομίζω ότι από το Σεπτέμβριο του 2013 που έγιναν οι αρχικές συλλήψεις, πετάχθηκε από την πολιτική ηγεσία και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης και την ίδια την κυβέρνηση το μπαλάκι στη δικαιοσύνη. Όμως αυτή η πολύ ιδιαίτερη περίπτωση της Χρυσής Αυγής, για να προχωρήσει στην διαλεύκανσή της, θα έπρεπε να υπάρχει το μήνυμα από την πολιτεία, από το σύνολο των δομών της πολιτείας, ότι πρέπει να γίνει, να διαλευκανθεί γρήγορα. Θυμίζω ότι οι δύο ανακρίτριες είχαν στείλει αίτημα στη Βουλή για να έρθει η ασυλία βουλευτών και καθυστέρησε πάνω από 3 μήνες αυτή η υπόθεση. Σε σημείο που υποχρεώθηκαν οι δύο ανακρίτριες να στείλουν νέο μήνυμα αυστηρό προς τη Βουλή, πράγμα που ήταν πρωτόγνωρο φυσικά, αλλά στην πραγματικότητα φάνηκε τότε ότι η τότε κυβέρνηση είχε μεν κάνει την πρώτη κίνηση, αλλά δεν επιθυμούσε να εμφανιστεί ότι ασχολείται με την υπόθεση καν. Για ποιο λόγο, δηλαδή? Γιατί ακόμα τότε η στρατηγική Μπαλτάκου, που βέβαια μετά την αποκάλυψή της δεν μπορούσε να ασκείται με τον ίδιο τρόπο, όμως δεν έπαβε να υπάρχει στο βάθος της σκέψης της κυβέρνησης, της τότε κυβέρνησης, ότι εν πάση περιπτώσει αν δείξουμε και ότι δεν είμαστε και πολύ αρνητικοί στα στελέχη και τα μέλη της οργάνωσης αυτής, μπορεί να κερδίσουμε κάποια εκλογικά ωφέλη
να μεταφερθούν κάποιοι ψήφοι προς εμάς. Ήταν φυσικά μεγάλο λάθος, να μην πω πολιτικό έγκλημα. Ναι, μια και το θίξατε, ήδη, μπαίνοντας τώρα στην ουσία της υπόθεσης, η ίδια η ηγεσία της ναζιστικής οργάνωσης ισχυρίζεται ότι η δίωξη είναι πολιτική και όχι ποινική και φέρει ως παράδειγμα ότι η δικαιοσύνη ενεργοποιήθηκε από τον τότε Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον Δένδλια, το 2013. Ναι. Ισχύει αυτό, είναι πολιτική η δίωξη και όχι ποινική? Η δίωξη είναι εντελώς ποινική, όμως η οργάνωση είναι και ποινική και πολιτική. Αυτό που έκανε ο κύριος Δένδιας τι ήταν? Συγκέντρωσε ήδη υπάρχουσες δικογραφίες, 35 τον αριθμό, που βρίσκονταν διασπαρμένες σε διάφορα πρωτοδικεία όλη της χώρας, με κατηγορούμενους μέλη και στελέχη της Χρυσής Αυγής, και ζήτησε από τον Άριο Πάγο να διερευνηθεί η υπόθεση συνολικά. Αυτό έπρεπε να είχε γίνει από τη δεκαετία του 1990, όταν είχαμε την απόπειρα δολοφονίας κατά του Κουσουρή και των δύο συντρόφων του. Γιατί υπήρχαν από τότε τα στοιχεία του πώς δρά η Χρυσή Αυγή. Το αν πρέπει να ψέξει κάποιος την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, θα πρέπει να τα ψέξει για την καθυστέρηση, όχι για την, για την πράξη του κυρίου Δένδια ή του κυρίου Αθανασίου. Θα πω και κάτι συμπληρωματικό από την άλλη πλευρά. Είναι χαρακτηριστικό το ότι η ίδια η οργάνωση αυτή τη στιγμή, ενώ υποτίθεται ότι ισχυρίζεται ότι πρόκειται για πολιτική δίωξη, όλη η προσπάθειά της, φάνηκε αυτό και στη δίκη Κασιδιάρη, αλλά φαίνεται και στο πώς αντιμετωπίζουν την μεγάλη δίκη που επίκειται, επιμένουν σε ζητήματα ακυρότητας διαδικασιών, το αν κάποιο χαρτί δεν έφυγε από την εισαγγελία με τη σωστή ημερομηνία, σε τυπικά δηλαδή ζητήματα και όχι της πολιτικής ουσίας, όλος ο αγώνας αυτή τη στιγμή που διεξάγεται από την πλευρά της ναζιστικής οργάνωσης είναι να μεταθέσουν την υπόθεση από τον πολιτικό της χαρακτήρα σε τυπικά ζητήματα, έτσι ώστε να πέσουν στα μαλακά, όπως έπεσε στα μαλακά ο Κασιδιάρης στην πρόσφατη δίκη. Ξέρετε, ήδη πανηγυρίζουν για τις τελευταίες δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου για ακυρότητα κάποιων νόμων επειδή δεν ψηφίσανε οι Χρυσαυγίτες μέσα στη Βουλή. Το θεωρούν αυτό ότι είναι μια απόδειξη ότι είναι πολιτική η δίωξη εναντίον τους. Πόσο πραγματικά αληθής είναι αυτός ο ισχυρισμός? Αυτό είναι ένα λάθος, πιστεύω, της Προέδρου της Βουλής. Βεβαίως, η ίδια σε ανύποπτο χρόνο έχει διατυπώσει την ιδιαίτερη άποψή της, που ήταν μειοψηφική και μέσα στο κόμμα της, ως προς τις άρσεις της ασυλίας των βουλευτών της Χρυσής Αυγής και επίσης ως προς την αναστολή της χρηματοδότησης του κόμματος. Όμως, αυτά που είναι σεβαστές απόψεις, πήγε ένα βήμα παρακάτω με τις διατυπώσεις ως προς την ακυρότητα νόμων που πέρασαν στη Βουλή χωρίς την παρουσία των μελών της Χρυσής Αυγής, διότι με τη διατύπωσή της εμφάνισε τη Χρυσή Αυγή να είναι μέρος κάποιου ενιαίου αντιμνημονιακού μετόπου. Πιστεύω ότι αυτό είναι πολιτικό λάθος. Να ρωτήσω κάτι, μια και το αναφέρατε. Η ίδια η οργάνωση ισχυρίζεται ότι είναι η δίωξη πολιτική γιατί είναι αντιμνημονιακή και αντισυστημική. Πόσο αληθής είναι μια τέτοια τοποθέτηση? Αρκεί να δει κανένας τη στάση της οργάνωσης μέσα στην ίδια τη Βουλή, να δει το γεγονός ότι ήταν η μόνη που υποστήριξε τους εφοπλιστές όταν τέθηκε ένα πολύ μικρό ζήτημα φορολόγησης επί η κυβέρνηση Σαμαρά δηλαδή των υπερκερδών αυτής της κατηγορίας των Ελλήνων. Η Χρυσή Αυγή ήταν εναντίον. Τάχθηκε υπέρ
της ιδιωτικοποίησης των τραπεζών, ακόμα και της πώλησης των βραχονισίδων σε ιδιώτες. Δηλαδή στα κρίσιμα ζητήματα ήταν απολύτως μνημονιακή, μνημονιακότερη των μνημονιακών θα έλεγα. Και μέχρι τις παραμονές των πρόσφατων εκλογών, το κύριο σύνθημα της Χρυσής Αυγής είναι ότι ψηφίστε μας, γιατί μόνο εμείς είμαστε σε θέση να σταματήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί μόνο εμείς είμαστε οι γνήσιοι αντιαριστεροί, εμείς είμαστε οι βαθιά αντικομμουνιστές, εμείς οι οποίοι μπορούμε να κάνουμε αυτά που έκαναν οι πρόγονοί μας, ενώντας τα τάγματα ασφαλείας και την περίοδο του εμφυλίου. Άρα είναι όψιμη πολύ η επίκληση της του αντιμνημονιακού χαρακτήρα. Λέει όμως η ίδια στο site έχει αναρτήσει μια ανακοίνωση που λέει ότι είναι κατά των ιδιωτικοποιήσεων γιατί τις θεωρεί ξεπούλημα της πατρίδος και ότι ψήφισε κατά των ιδιωτικοποιήσεων του Οργανισμού Λιμένους Πειραιώς και της ΔΕΗ. Ναι, ναι, βεβαίως. Είναι η γνωστή τακτική του διπλού λόγου που έχουν όλα τα ακροδεξιά μορφώματα στην Ευρώπη. Πιο χαρακτηριστική περίπτωση της Χρυσής Αυγής είναι ότι στην περίπτωση της Χαλιβουργίας στο Βόλο, στο εργοστάσιο της Χαλιβουργίας του Βόλου, ήταν υπέρ της απόλυσης των εργαζομένων και στάθηκε υπέρ του εργοδότη, ενώ στην Χαλιβουργία, στο ίδιο δηλαδή, στην ίδια βιομηχανία, στον Ασπρόπυργο, πήγε και μοίραζε τρόφιμα στους απεργούς εργαζόμενους. Είναι αστιότητες φυσικά αυτά και νομίζω ότι μετά τις εκλογές παίζει η Χρυσή Αυγή με τα ανακλαστικά κάποιου κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ που θεωρώντας ότι μπορεί να προσθέσει τις δικές της δυνάμεις στις δυνάμεις τις προοδευτικές και τις αριστεράς που έχουν πάρει πλέον την κυβέρνηση. Αυτό με φέρνει, η απάντηση στην ερώτηση που έκανα προηγουμένως, με φέρνει στην εξής ερώτηση, η οποία αρχικά μπορεί να ακουστεί λίγο παραπολιτική, ίσως και συνωμοσιολογική. Μήπως η ύπαρξη της Χρυσής Αυγής έχει κάτι το θετικό, θετικό μέσα σε πολλά εισαγωγικά, γιατί στην πραγματικότητα τριχοτομεί τη δεξιά. Νέα Δημοκρατία, ΑΝΕΛ, Χρυσή Αυγή. Με αυτή την τριχοτόμηση της δεξιάς, η Νέα Δημοκρατία θα υδρώσει πάρα πολύ για να ξαναδεί κυβερνητική θητεία. Τι γνώμη έχετε για μια τέτοια συνωμοσιολογική τοποθέτηση? Δεν πρόκειται για συνωμοσιολογική τοποθέτηση. Είναι μια πολιτική σκέψη που μπορεί να έχει στοιχεία κινησμού, όμως ο πολιτικός ρεαλισμός με τον κινησμό συχνά ταυτίζονται. Δεν είναι κάτι εξάλλου καινούριο. Από τη δεκαετία του 80 σε όλη την Ευρώπη τα αριστερά και σοσιαλδημοκρατικά κόμματα καλόβλεπαν την διάσπαση που δημιουργούνταν στο χώρο της δεξιάς με τη δημιουργία των εθνικιστικών, αντιμεταναστευτικών και ακροδεξιών σχημάτων. Πιο χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Μιτεράν, ο οποίος ενίσχυσε το σκόπιμα το Εθνικό Μέτωπο, ήταν ο πρώτος που το έβγαλε από την πολιτική καραντίνα που βρισκόταν, επέτρεψε την προβολή του από την κρατική τηλεόραση κτλ. Όμως εδώ έχουμε να κάνουμε με κάτι άλλο. Δεν έχουμε απλώς να κάνουμε με ένα δεξιό μόρφωμα, ακροδεξιό μόρφωμα του τύπου του Λάος, του κυρίου Καρατζαφέρη. Έχουμε να κάνουμε με μια οργάνωση που δολοφονεί και που χρησιμοποιεί τη βία ως τρόπο πολιτικής λειτουργίας και όχι ως παρεπόμενο ή ακραίο αποτέλεσμα της πολιτικής. Επομένως δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σε καμία περίπτωση με αυτόν τον τρόπο, διότι η στρατηγική της Χρυσής Αυγής είναι να δημιουργήσει, και αυτό προσπάθησε τις παραμονές της δολοφονίας του Φίσα με το Μελιγαλά και την επίθεση στο ΠΑΜΕ, να δημιουργήσει συνθήκες βίαιες αντιπαράθεσης στο δρόμο. Είναι η στρατηγική της Ιταλικής εξτρεμιστικής ακροδεξιάς
δεκαετία 70 και 80, η στρατηγική της έντασης λεγόμενη. Λοιπόν, αν δεν θέλουμε να έχουμε στους δρόμους αντιπαραθέσεις ένοπλες μεταξύ χρυσαυγητών και από μια άλλη μεριά αριστερών ή αναρχικών αντιεξουσιαστών ή και μεταναστών, πρέπει να πάψουμε να βλέπουμε την Χρυσή Αυγή ως ένα πολιτικό κόμμα. Γιατί δεν είναι μόνο ένα πολιτικό κόμμα. Και ούτε, για να απαντήσω και στο τελευταίο σκέλος της ερώτησής σας, ούτε μπορεί να μετεξελιχθεί. Γιατί υπάρχουν κάποιοι, ακριβώς ήθελα να σας με προλάβετε, γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι τελευταίες δηλώσεις του Κασιδιάρη και κάποιον άλλον στρατηγό της Χρυσής Αυγής σημαίνει ότι μπορεί να μετεξελιχθεί σε ένα σοβαρό ακροδεξίο κόμμα του είδους τη Λεπέν. Εσείς δεν πιστεύετε αυτό? Ο πυρήνας, ο ηγετικός πυρήνας της Χρυσής Αυγής, ο οποίος υπάρχει από το 1980, είναι 35 χρόνια, είναι πάρα πολλά χρόνια, σε όλη αυτή την πορεία έχει αποδείξει ότι είναι απολύτως ταυτισμένος με τον ναζισμό. Δεν είναι καν νεοναζιστικό μόρφωμα, είναι ναζιστικό. Δηλαδή, αντλεί πολιτικά διδάγματα, τρόπους δράσης από το γερμανικό χιτλερικό κόμμα, το NSDAP. Αυτό δεν μπορεί να μεταμορφωθεί. Ιδίως όταν αυτές οι θέσεις του και αυτή η δράση του το έχουν φέρει στην τρίτη θέση των προτιμήσεων των εκλογέων. Δεν έχει κανένα λόγο στην πραγματικότητα παρά μόνο ένα λόγο να κοροϊδέψει τη δικαιοσύνη και να εμφανιστεί ότι αυτή την περίοδο δεν κάνει τίποτα. Γιατί πράγματι οι επιθέσεις, οι νυχτερινές και οι δημόσιες επιδείξεις δύναμης ασφαλώς έχουν πέσει. Όμως εγώ είμαι εντελώς σίγουρος ότι αν δεν προχωρήσει η δίκη και δεν αποδώσει η δίκη αυτά που περιμένουμε, δηλαδή την καταδίκη αυτών των πράξεων, το επόμενο που θα συμβεί θα είναι η ανασύσταση των ταγμάτων εφόδου στους δρόμους της Αθήνας. Πριν από κάποιο διάστημα, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ο Γιάννης Πανούσης, είχε πει ότι η Χρυσή Αυγή πρέπει να διαλύσει τους πυρήνες της μέσα στην αστυνομία, ή θα αυτοδιαλυθούν ή θα τους διαλύσει ο ίδιος. Το ερώτημα μου λοιπόν είναι πόσο ισχυρή είναι η παρουσία της Χρυσής Αυγής στην αστυνομία και αν η δήλωση του κυρίου Πανούση επαρκεί για να λύσει το πρόβλημα. Στις ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας, δηλαδή στα ΜΑΤ, στις ομάδες Δίας, Δέλτα κτλ, η δύναμη της Χρυσής Αυγής είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό αποδεικνύεται από τις επιδόσεις της οργάνωσης στις εκλογές, επειδή οι δυνάμεις αυτές της αστυνομίας ψηφίζουν σε ειδικά εκλογικά τμήματα κοντά στους χώρους τους και μπορεί να γίνει επιστημονική ανάλυση. Αυτή έχει, η επιστημονική ανάλυση έχει βγάλει ότι είναι γύρω στους 40% η υποστήριξη και μετά την άσκηση των διώξεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι χρειάστηκε για να ασκηθούν οι διώξεις, χρειάστηκε προηγουμένως να γίνουν και κάποιες κινήσεις σε επίπεδο αξιωματικών της Ελλάς, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν αυτές οι... Τι είναι οι κινήσεις? Η τότε ηγεσία μετέθεσε κάποιους αξιωματικούς, άσκησε διώξεις εις βάρος κάποιων άλλων, για να προχωρήσει η υπόθεση. Δεν θα προχωρούσε καν. Ως προς την δήλωση του κυρίου Πανούση, ασφαλώς δεν καταλαβαίνω τη σκοπιμότητα μιας τέτοιας δήλωσης, γιατί είναι ένα μήνυμα προς αστυνομικούς, αλλά βεβαίως δεν αρκεί. Διότι μου θυμίζει την ανάλογη δήλωση του πρώην Υπουργού Δημόσιας Τάξης, του κυρίου Παπουτσί, ο οποίος είχε πει ότι βρισκόμαστε σε επαφή με την ηγεσία της Χρυσής Αυγής για να πάψουν οι βιοπραγίες στην περιοχή του κέντρου και του Αγίου Παντελεήμονα. Καταπληκτική δήλωση. Ήταν ασφαλώς αφελής αυτή η δήλωση. Γιατί αυτή προηγήθηκε φυσικά και όλων όσων ξέρουμε των επομένων, δηλαδή των επιθέσεων και της δολοφονίας του Φίσα. Ρώτησω, δηλαδή μια αναδιοργάνωση, ιδιαίτερα των ελληνικών δυνάμεων, που είπατε, Δέλτα, Ζήτα κτλ.,
θα λύνει το πρόβλημα. Κάτι γνώμησες πώς θα λυνόταν αυτό το πρόβλημα? Αν και δεν τις αρμοδιότητες βέβαια. Το καλό είναι ότι οι δυνάμεις αυτές είναι στρατιωτικού χαρακτήρα, δηλαδή έχουν μια απόλυτη ιεραρχία. Επομένως μπορούν να ελεγχθούν. Αν υπάρχει πολιτική βούληση, υπάρχει τρόπος να ελεγχθούν. Και όπως ελέγχεται η ηγεσία της Ελλάς, έτσι να ελεγχθούν και τα μεσαία της στελέχη. Αρκεί να προχωρήσει αυτή η υπόθεση και να μην χαϊδεύουμε τα αυτιά στους χρυσαυγίτες ένστολους. Ξαναγυρίζοντας στη δίκη, στη δίκη που θα γίνει μελλοντικά, ελπίζουμε τον Απρίλιο, η ερώτησή μου είναι τελευταία: πόσο δεμένες είναι οι κατηγορίες σε βάρος των στελεχών της Χρυσής Αυγής? Γιατί ξέρετε, υπάρχουν ακόμα και άνθρωποι μέσα στην αριστερά που αμφιβάλλουν αν νομικά είναι δεμένες οι κατηγορίες. Απόδειξη το ότι είναι απολύτως δεμένες αυτές οι κατηγορίες είναι το γεγονός ότι έχουν πάυσει οι ίδιοι οι Χρυσαυγίτες να επικαλούνται το περιεχόμενο των κατηγοριών αυτών και επιμένουν σε τυπικές ενδεχόμενες ακυρότητες του κατηγορητηρίου ή αν ο νόμος που εφαρμόζεται έπρεπε να είναι αυτός ή κάποιος άλλος κτλ. Ακόμα και όσοι αναφέρονται σε πολιτικές διώξεις λένε ότι δεν αποδεικνύεται ότι όλα τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας ήταν σε γνώση και κατήφθηναν όλες αυτές τις ενέργειες. Αυτό μένει να αποδειχθεί στο δικαστήριο. Όμως το ότι ήταν μια απολύτως ιεραρχημένη οργάνωση, ότι για τις πράξεις όλες ευθύνονται συγκεκριμένα στελέχη τα οποία λειτουργούσαν κατ' εντολή του αρχηγού και με ενδιάμεσους άλλους, αυτό έχει αποδειχθεί με πάρα πολλά στοιχεία σε αυτά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην δικογραφία. Και επιπλέον αποδεικνύεται ακόμα και από δημόσια έγγραφα αυτής της οργάνωσης, από την ίδια την εφημερίδα της, που τα λέει φόρα παρτίδα σε περιόδους που δεν φανταζόταν ότι θα έφτανε μπροστά στη δικαιοσύνη, γιατί η Χρυσή Αυγή έχει μια μεγάλη αδυναμία, έχει μια μεγάλη εσωτερική αντίφαση. Απ' τη μια μεριά θέλει να αποφύγει το χαρακτηρισμό της εγκληματικής οργάνωσης, απ' την άλλη αυτό που πουλάει στον κόσμο, αυτό που προβάλλει ως ισχύ και βία, είναι ακριβώς αυτές οι πράξεις οι οποίες έχουν ποινικό περιεχόμενο. Και επομένως έχει η ίδια αποκαλύψει δημόσια αυτά που τώρα θα ήθελε να κρύψει. Κύριε Δημήτρη Χρυψαρά, εκ μέρους της δημοσιογραφικής ομάδας του Left.gr, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μας παραχωρήσατε. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.